Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Αρχίζουμε μια καινούργια εκπομπή. Ελπίζουμε να την παρακολουθήσετε με ενδιαφέρον. Θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με αυτά που συμβαίνουν στον τρελό κόσμο και να τα δούμε με μια κάπως διαφορετική οπτική. Η Άννα Μορφούλη και ο Κώστας Μπετινάκης. Σήμερα έχουμε μαζί μας καλεσμένο ένα πολύ καλό φίλο και πολύ καλό δημοσιογράφο, τον Αντώνη Κοκορίκο. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη. Και προφανώς, καταρχήν να σας ευχηθώ καλό ρίζι και την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Με κολακεύετε ότι με καλέσατε στην πρώτη σας εκπομπή, άρα πιστεύετε ότι δεν είμαι κατσικοποδάρος. Επίσης, με κολακεύετε ότι αφού κάνετε εκπομπή με τίτλο «Ένας τρελός, τρελός κόσμος», καλέσατε ένα τρελό, ας πούμε, για να ξεκινήσετε. Νομίζουμε ότι όλοι έχουμε μια δόση τρέλας μέσα μας. Μας την έχει κολλήσει το περιβάλλον που ζούμε. Θα θέλαμε λοιπόν να αρχίσουμε σήμερα με αυτό που κρίναμε σε μια σύσκεψη που είχαμε με την Άννα, ότι εξακολουθεί να είναι πρώτο θέμα και στο BBC, έτσι, για να φανούμε και λίγο BBC-άριδες. Σε πολλά διεθνή μέσα. Και σε πολλά διεθνή μέσα. Ναι. Η ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο. Θα θέλαμε να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης. Ελπίζουμε η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα να έχει προλάβει να βλέπει. Γιατί έκανε το δελτίο. Γιατί έκανε το δελτίο. Και έχουμε συνδεθεί με την Κωνσταντίνα. Α, πολύ ωραία. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή αρχή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Όλα τα καλά. Όλα τα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλές πτήσεις. Θα θέλαμε να μας πεις τώρα αυτό που συζητούσαμε και πριν και ήσουν και η πρώτη που έγραψε στο Zoogla.gr για την ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Ακριβώς. Το Τόκιο λοιπόν ήταν μια επιλογή έκπληξη, θα λέγαμε, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το Τόκιο λοιπόν θα είναι η πόλη που θα αναλάβει να διοργανώσει την Ολυμπιάδα του 2020. Να πούμε ότι δάκρυα χαράς, ευτυχίας ξεχύλιζαν στους χώρους της. Σε αντίθεση με την Κωνσταντινούπολη. Σε αντίθεση με την Κωνσταντινούπολη, να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αποκλείστηκε η Μαδρίτη. Οι πόλεις που λάμβαναν μέρος ήταν η Κωνσταντινούπολη, η Μαδρίτη και το Τόκιο. Να πούμε επίσης ότι και οι τρεις πόλεις ήταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένες, αλλά υπερίσχυσε το Τόκιο. Υπερίσχυσε λοιπόν το Τόκιο με κεντρικό σύνθημα «Ανακαλύψτε το αύριο», σωστά Κωνσταντίνα? Ακριβώς, «Ανακαλύψτε το αύριο», το χρυσό μετάλλιο λοιπόν μετά από ένα ολονύχτιο θρίλερ, θα λέγαμε, πήγε τελικά στην πόλη που προέταξε την οικονομική της ευμάρεια, την ασφάλεια, την τέλεια οργάνωση και τις εξαιρετικές υποδομές που είναι κατά το ίμιση έτοιμες να υποδεχθούν εκατομμύρια αθλητές, θα λέγαμε, και θεατές που αγαπούν τις και σέβονται τις Ολυμπιακές αξίες. Ακριβώς. Να πούμε βέβαια στον κόσμο ότι μπορεί να διαβάσει το πρωτοσέλιδο που έχει επιμεληθεί, το σωστά, τόσο πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο στο Zoogla.gr. Έχει αποκλειστικές φωτογραφίες. Ακριβώς, όλο ναι. Το Σαββατοκύριακο με ανθρώπους που βρέθηκαν στο Buenos Aires το Σάββατο, μεγιστάνες του διεθνούς jet set, επιχειρηματίες με παγκόσμια δραστηριότητα, πρωθυπουργοί, εκπρόσωποι του Ολυμπιακού Ιδεώδους και αθλητές από τις τρεις πόλεις, βρέθηκαν στο Παρίσι του Νότου, όπως λέγεται η πρωτεύουσα της Αργεντινής, στο Buenos Aires. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Αντώνη, ήταν ευκαιρία το για ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο. Για το BBC που το είχε σε 7 το πρωί πρώτο θέμα, να αναφερθεί και στους Ολυμπιακούς στην Ελλάδα, αλλά τι σύνδεση έκανε. Είπε ότι το Τόκιο ελπίζει να κάνει οικονομικό άλμα με την ανάθεση των Ολυμπιακών, σε αντίθεση με την Αθήνα που τη χρεοκόπησαν οι Ολυμπιακοί. Και μετά πέρασε ένα θέμα, συνέχεια με αυτό, ότι ο μόνος επενδυτής που έχει σπεύσει στην Ελλάδα είναι η Κίνα, ένας αντίπαλος της Ιαπωνίας,
έτσι λέει πολιτικός αντίπαλος, και έδειξε το λιμάνι του Πειραιά και την Κόσκο. Και την Κόσκο, ναι. Ναι, αλλά από την άλλη, αν το δούμε στις ημερομηνίες του, οι Ολυμπιακοί Αγώνες πράγματι βοήθησαν την Ελλάδα να δείχνει αναπτυξιακούς ρυθμούς μέχρι τη χρονιά που είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ένα χρόνο μετά. Μετά άρχισε η κατηφόρα. Άρα, δηλαδή, αυτή η επεκτατική πολιτική λόγω των εξόδων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες μπορεί πράγματι να σου δώσει κάποιους ρυθμούς ανάπτυξης. Αλλά από την άλλη, δεν ξέρω αν θα είναι τόσο μεγάλη όθηση για να βοηθήσει την ιαπωνική οικονομία, η οποία είναι τεραστίων μεγεθών, έτσι δεν είναι. Η ελληνική οικονομία πράγματι μπορούσε να επηρεαστεί με 5 στάδια και 18 δρόμους. Η ιαπωνική οικονομία είναι κολοσσός, όπως δεν νομίζω ότι έχει την ίδια επιρροή. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα επηρεαστεί τόσο πολύ. Θέλω τώρα να περάσουμε πιο κοντά στην επικαιρότητα και να πάμε σε αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ θα ήθελα να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, με έναν απλό θεσσαλονικιό πολίτη. Τυχαίνει να είναι ο προσωπικός φίλος και αφορμή έδωσε ένα τηλέφωνο που είχαμε να το ρωτήσω περιέργεια τι συνέβη, γιατί ζει ακριβώς στο επίκεντρο των γεγονότων. Το διαμέρισμά του είναι ακριβώς στην πλατεία της Ρωτώντας. Στο κέντρο. Και προσπαθώντας να καταλάβω τι έγινε, πώς ήταν η ζωή εκεί πέρα, άκουσα μερικά πράγματα τα οποία τα βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Καλημέρα Φίβο, είναι ο Φίβος Ιωνακίδης στη Θεσσαλονίκη, στην άλλη άκρη της γραμμής. Είναι αρχιτέκτονας και θα ήθελα να μας πεις πώς έζησες αυτό το Σαββατοκύριακο. Βασικά το Σάββατο είχε ενδιαφέρον, το οποίο ήταν όλη η πόλη ήταν νεκρή. Εγώ ζω στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή της Ρωτώντας, διότι είχαν απαγορεύσει την κυκλοφορία σε όλες τις κεντρικές λεωφόρες. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Για πρώτη φορά μας λέτε, μάλιστα. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, να απαγορεύσουν και στους 4 κεντρικούς δρόμους. Οπότε για να πας από τη μια μεριά της πόλης στην άλλη, από την δυτική στην ανατολική, έπρεπε να πας από τον περιφερειακό, ας πούμε. Μάλιστα. Δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις. Η πόλη είχε ελάχιστο κόσμο, και να περπατάει εννοείται, και οι περισσότεροι ίσως, πάρα πολλοί Θεσσαλονικοί, να είχαν φύγει, γιατί στη γειτονιά μου έβρισκα άπειρες θέσεις παρκαρίσματος, περπατώντας δηλαδή για να ψωνίσω το Σάββατο το πρωί. Ήτανε, το θεωρώ απαράδεκτο, ας πούμε, για μια μέρα που είναι εγγένεια της έκθεσης και η πόλη υποτίθεται υποδέχεται επισκέπτες, ξένους κλπ. Το απόγευμα βέβαια γίνανε οι διαδηλώσεις. Υπήρχαν κάτι μικρά επεισόδια. Γίνανε κάποια μικρά επεισόδια τα οποία είχα την τύχη να δω κάποια, διότι αποθήθηκαν κάποια αναρχική από την αστυνομία, από τα ΜΑΤ, και ήταν μια ομάδα ανθρώπων με μεγάλο ποσοστό με σακίδια στην πλάτη και κανένα δύο-τρεις είδαμε μπουκάλια στα χέρια. Εντάξει, μετά ηρέμησα. Γενικά ήταν ήρεμο το κλίμα, ήρεμες οι διαδηλώσεις. Υπήρχαν όντως αυτά τα μικρά επεισόδια που είπαμε και η αστυνομία προχώρησε σε μερικές προσαγωγές και τρεις συλλήψεις από ό,τι έγινε γνωστό. Τώρα αυτά τα ξέρεις καλύτερα. Αλλά γενικά ήταν ήρεμα τα πράγματα. Ναι, ήταν ήρεμα, αλλά είναι απαράδεκτο κατά την άποψή μου, δηλαδή, όντας εγώ Θεσσαλονικιός, απαράδεκτο για την πόλη, για τα εγγένεια της έκθεσης. Μου έκανε δε και πολύ κακή εντύπωση το ότι ήρθε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ηγηθεί των διαδηλώσεων. Αναρωτιέμαι του χρόνου, αν είναι πρωθυπουργός, με ποια μεριά θα είναι. Εκείνο που νομίζω ενόχλησε περισσότερο εσάς τους Θεσσαλονικείς ήταν ότι το Σαββατοκύριακο συνήθως προσελκύει η πόλη πάρα πολλούς τουρίστες και αυτό ήταν ένα εμπόδιο. Σίγουρα. Η Θεσσαλονίκη τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια, τρία, δεν είναι αυτή που ήταν παλιότερα. Έχει αρχίσει ευτυχώς να έχει κάποια τουριστική κίνηση. Με αρκετά πούλμαν, έρχονται πάρα πολλά πούλμαν, τα οποία είναι άλλα από Τουρκία, άλλα από Ρουμανία, άλλα από Βουλγαρία, και οπωσδήποτε έχει κάποια, ειδικά τα Σαββατοκύριακα,
Και έχει αρχίσει να έχει μια άλλη εικόνα, ειδικά το κέντρο βέβαια, γιατί οι τουρίστες γυρνάνε στα μουσεία και λοιπά και στους διάφορους βυζαντινούς χώρους. Πόσο τώρα, μάλλον με την έκθεση. Αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν χαμένο, πώς να το πούμε. Η έκθεση αυτή καθ' αυτή έχει αυτό το, και αυτό το, την αποστολή για την πόλη, έτσι, δηλαδή να της δώσει κίνηση, να προσελκύσει επισκέπτες. Άμα νεκρώνει λόγω των διαδηλώσεων ή λόγω των άλλων συναφών εκδηλώσεων, δεν χάνεται αυτό το ατού, ας πούμε, το αβαντάζ. Μα πρέπει να βρεθούν λύσεις ή να απαγορεύονται οι πορείες τουλάχιστον και ας διαδηλώνουν όπου θα διαδηλώνουν ή να πάψει να έρχεται ο Πρωθυπουργός για τα εγγένεια, ας έρχεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν θέλει να τιμήσει την πόλη η πολιτεία μας, ξέρω εγώ τι να πω. Εντάξει, εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την πινελιά που μας έδωσες. Αυτό πάντως είναι μόνιμο πρόβλημα. Δηλαδή, όταν βρίσκεσαι σε αναπτυξιακή πορεία, πρέπει να έχεις εξασφαλίσει συνένεση του λαού. Μία από τις επιπτώσεις της συνένεσης, εάν υπάρχει, είναι ότι δεν έχεις διαδηλώσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Άμα έχεις διαδηλώσεις, παραδείγματι, ότι υπάρχει κάποια διαμαρτυρία. Αυτό δηλαδή που λένε όλοι, ξέρεις, πρέπει να υπάρχει συνένεση και να μην παίρνετε μέτρα χωρίς να υπάρχει συνένεση του κόσμου, έχει τέτοιες πρακτικές επιπτώσεις. Εκείνο που έχει αλλάξει, εγώ νομίζω, πέρσι είχα πάει πάλι στην έκθεση, δεν είναι πια αυτό που λέγαμε το διεθνές πανηγύρι. Το πανηγύρι αυτό, είναι η γιορτή. Είναι περισσότερο, πώς το λένε, προβολή του κυβερνητικού έργου. Διεκπαιρεωτική διαδικασία στην οποία η πόλη δεν συμμετέχει. Ακριβώς. Και δεν καταλαβαίνω. Είναι μέσα σε κάποια όρια, δηλαδή γεωγραφικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, εθιμικά τώρα πλέον, να κάνει εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη. Και δεν νομίζω ότι έγιναν και κάποιες σοβαρές εξαγγελίες. Ιδίως έχω να κάνω μια παρατήρηση. Αυτό που τονίστηκε περισσότερο ήταν ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα κτλ. Και άκουσα στις ειδήσεις ότι ήδη οι εμπορικοί σύλλογοι προτείνουν μείωση 13% για να μην καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις. Κώστα, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να προχωρήσουμε στη συνέχεια να σχολιάσουμε περαιτέρω την ομιλία του Πρωθυπουργού καθώς και την ομιλία του κ. Βενιζέλου. findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Είναι ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη. Καλεσμένος σήμερα στο στούντιο και είναι... την Άννα Μορφούλη, έτσι. Βεβαίως. Καλεσμένος σήμερα στο στούντιο είναι ο Αντώνης Κοκορίκος, συνάδελφος από τον ΦΛΑΣ. Και μιλούσαμε πριν για την ΔΕΘ και για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αυτό που συγκρατήσαμε περισσότερο, Αντώνη και Κώστα, είναι ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα. Εμένα αυτό που έκανε άσχημη εντύπωση είναι ο τρόπος που διεξάγεται το πολιτικός διάλογος. Δηλαδή, ο μεν Πρωθυπουργός στην ομιλία του ήταν πολύ διχαστικός,
ήταν η πιο ακροδεξιά τοποθέτηση που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα. Αναφέρθηκε στα δύο άκρα, ας πούμε, για την αξιωματική αντιπολίτευση. Αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να λες ποτέ δύο άκρα, εξορισμού. Και η απάντηση από το άλλο, από την αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν ότι χρειάζεται ψυχίατρο. Δηλαδή, όταν ο διάλογος έχει ξεπέσει σε τόσο χαμηλό επίπεδο, τι περιμένεις τώρα να γίνει από εκεί και πέρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα. Επιστροφή σε. Δείξε μου έναν Έλληνα, ο οποίος πιστεύει πια ότι δεν θα, ληφθούν άλλα μέτρα. Μα είπα προηγουμένως ότι ήδη έγινε η πρώτη κίνηση για μείωση μισθών. Και άλλη μείωση μισθών. Όπως επίσης, όποιος μπει στον κόπο να διαβάσει το ότι έχει υπογράψει η κυβέρνηση, ξέρει ότι έρχονται και άλλα μέτρα. Υπάρχουν άλλα μέτρα. Φυσικά. Δηλαδή, έχουν περιγραφεί με μεγάλη ακρίβεια. Δηλαδή, υπάρχει. Είναι και αυτό το περίφημο email που εστάλει δεν εστάλει από την Τρόικα. Είναι και η ιστορία με την πολεμική βιομηχανία, με τον ΟΣΕ. Παρόλο που πήραμε διαβεβαίωση και από τον Πρωθυπουργό και από τον Αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως ότι και δεν το συζητάμε αυτά. Και από την Υπουργία Μεταφορών. Ναι. Και αυτά είναι που γράφονται έτσι μέσα στις συμφωνίες, μέσα στα μνημόνια. Ακριβώς. Είναι γραμμένα. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι... και αυτοί που τα έχουν διαβάσει, γιατί είναι και κάποιοι που δεν το έχουν διαβάσει το μνημόνιο, και τα ξεχνάνε. Τα παραλείπουν όταν πρόκειται για επικοινωνία, για προπαγάνδα. Και αυτός που τα έχει γράψει βέβαια είναι στην κυβέρνηση, έτσι, ο Βενιζέλος. Γιατί τώρα υλοποιείται το μνημόνιο που είχε φτιάξει ο Βενιζέλος, που είχε διαπραγματευτεί τότε ο Βενιζέλος ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Και πέραν αυτού όμως θα πρέπει να πούμε ότι ήδη το πρόγραμμα αυτό το οποίο έχει περιγραφεί και υλοποιείται είναι στη φάση που αμφισβητείται και για να συνεχιστεί η εφαρμογή του θα χρειαστεί καινούριο πακέτο. Έτσι, δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι για την επόμενη χρονιά, για το 2015 δηλαδή, χρειάζονται άλλα 11 δισεκατομμύρια μόνο για τόκους. Άρα χρειάζεται και νέο πακέτο μέτρων λιτότητας. Είναι το περίφημο πακέτο που συζητείτε και που περιμένουν να αποφασιστεί και από τη Γερμανία μετά τις εκλογές. Ναι, δηλαδή το παραλείπω αυτό, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι σε αυτά που έχουν ήδη γράψει, ναι. Που έχουν υπογράψει, ακριβώς, που έχουν ψηφίσει. Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν και δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, έτσι πιο καυτό και πιο επίκαιρο. Μετά τη συνάντηση της G20 στην Αγία Πετρούπολη, εγώ είχα επισκεφθεί το Λένιγκραντ, είναι η ίδια πόλη. Λένιγκραντ θα λέγεται 6 μέρες το χρόνο προς τιμή της μεγάλης μάχης που δόθηκε εκεί, της νίκης ενάντια στο ναζισμό. Εν πάση περιπτώσει, στην Αγία Πετρούπολη φαίνεται ότι έχει αλλάξει το σκηνικό, γιατί σύμφωνα με αυτά που βγαίνουν σήμερα ιδίως στο διαδίκτυο, ο Ομπάμα φαίνεται πάρα πολύ απομονωμένος στο θέμα της Συρίας και το θέμα είναι αν θα μπορέσει να πείσει και το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο αυτή τη στιγμή για να του δώσει το OK, πράγμα που δεν χρειάζεται, το έκανε. Εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δεν χρειάζεται τυπικά, χρειάζεται πολιτικά. Πολιτικά. Λοιπόν, απαιτούνται 217 ψήφοι από το Κογκρέσο για να περάσει το αίτημα του Προέδρου και σίγουροι ως τώρα είναι 39. Ενώ 233 τείνουν προς το όχι, όπως λένε όλα τα... και το Reuters ακόμα. Και πάντως 200 είχαν υπογράψει το αίτημα να γίνει συζήτηση στο Κογκρέσο. Να γίνει συζήτηση στο Κογκρέσο οπωσδήποτε. Ήδη σε διάφορα sites βλέπω ότι καλούν τους πολίτες να απευθυνθούν στους βουλευτές τους μέσω emails. Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στην Αμερική η επικοινωνία και να παροτρύνει στο βουλευτή. Σποτάκια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να επικοινωνήσει με τους Αμερικανούς πολίτες παρά μόνο μέσα στην τηλεόραση. Και το θέμα είναι ότι έχουμε και σήμερα μια νέα, όχι σήμερα, χτες ακριβώς, μια νέα κινέζικη παρέμβαση. Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών επενεύει και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τζον Κέρι, τον Αντιπρόεδρο, του είπε ότι καλύτερα θα είναι να αφήσουμε το ζήτημα στον ΟΗΕ,
μην πάρετε μονομερή απόφαση. Το θέμα της Συρίας είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Ο Κέρι τι ακριβώς λέει, γιατί μία μέρα λέει να λάβουμε υπόψη μας και τον ΟΗΕ, ενδεχομένως να προσφύγουμε και στον ΟΗΕ, την άλλη μέρα λέει το αντίθετο. Ο Κέρι προσπαθώντας να κατευνάσει ίσως τα πνεύματα, επειδή δέχτηκε πάρα πολλές επιθέσεις, γιατί είχε βγει πάρα πολύ οξύ στην αρχή, γι' αυτό προσπαθεί τώρα να καλμάρει. Ίσως και βλέποντας ότι δεν βγάζει άκρη με το Κογκρέσο. Έχουμε και τη συνέντευξη Άσαντ, ο οποίος είπε ότι δεν έκανε χρήση χημικών το καθεστώς του, διέψευσε όλα αυτά που λέγονται. Είναι όντως πολύ περίπλοκο. Δεν έχει πιστεί, νομίζω, κάποιος. Η διατύπωση του Άσαντ όμως είναι ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν αποδείξει χρήση χημικών όπλων. Δηλαδή αποφεύγει μια διατύπωση, του στείλω ότι εγώ μπορώ να προσκομίσω αποδείξεις ότι δεν χρησιμοποιήσαμε εμείς τα χημικά. Το θέμα είναι αυτό είναι το μόνο που μου κάνει ότι και οι δύο παραδέχονται ότι χρησιμοποιήθηκαν χημικά. Δηλαδή ναι, πάντα ο απλός λαός την πληρώνει. Το ζήτημα είναι ότι, όπως είπε και ο Πούτιν, ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για το ποιος το χρησιμοποίησε. Mm-hmm. Η προπαγάνδα, βέβαια, η αμερικάνικη, που περνάει σε όλα τα δυτικά μέσα μαζικής αποπληροφόρησης, για να μην πω μαζικής αποβλάκωσης όπως το συνηθίζω, είναι ότι κοιτάξτε τι γίνεται, τα παιδιά που σκοτωθήκανε με αυτόν τον φρικτό τρόπο. Είδαμε και ένα φρικτό βίντεο χτες που πρόβαλε το CNN. Αυτό το έστειλε η κυβέρνηση η Αμερικανική στο Κογκρέσο για να πείσει τους αναποφάσεις τους γερουσιαστές. Το ζήτησε από τη CIA να το φτιάξει. Πάντως το CNN είπε ότι διέρευσε. Δεν είπε από ότι... την βουλευτή. Βγήκε ναι, η ίδια, έκανε δηλώσεις και είπε ότι το ζήτησα εγώ από τη CIA. Να μου το μοντάρουν, ας πούμε, και να μου το στείλουν. Αλλά το θέμα είναι ότι το επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο Τζον ο Κέρι είναι εντελώς άτομο από ανθρωπιστική άποψη. Δηλαδή είπε, για να αιτιολογήσει την ανάγκη, ας πούμε, τιμωρίας του Άσαντ, επειδή χρησιμοποίησε χημικά όπλα, ότι οι νεκροί, παιδιά, άμαχοι, γυναίκες, υπερήλικες, δεν έχει σημασία, είναι άλλο πράγμα να είναι σκοτωμένοι από πυροβόλο όπλο και άλλο πράγμα από χημικό. Δεν θα επιτρέψουμε να σκοτώνονται από χημικά όπλα. Δηλαδή, έλεος, έχουμε χάσει κάθε επαφή με τον ανθρωπισμό και με την πραγματικότητα. Τι διαφορά έχει το νεκρό παιδί αν έχει σκοτωθεί με τον Α τρόπο ή με τον Β? Είναι πιο ανθρωπιστικό, όπως γινόταν λόγος για την ηλεκτρική καρέκλα, ναι, που την είχαν χαρακτηρίσει ανθρωπιστικότερη από την κρεμάλα. Ναι. Ανθρωπιστικότερο τρόπο. Ή το άλλο βίντεο, το φοβερό, το σπαρακτικό, η μάνα η οποία πηγαίνει, ας πούμε, σε αποστολή με τον αεροπλανοφόρο, δεν ξέρω, με κάποιο πλοίο, πεζοναύτησα, και αποχαιρετάει το παιδί της μέσα σε κλάματα. Σαν να του λέει δηλαδή ότι παιδάκι μου, μην κλαίσεις, θα γυρίσω πολύ σύντομα, πάω να σκοτώσω μερικά άλλα παιδάκια και έρχομαι. Δηλαδή, παιδάκια αυτό... στην ηλικία σου κιόλας. Παιδάκια στην ηλικία σου, ας πούμε, και θα γυρίσω πίσω αμέσως. Δηλαδή, το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν τα προηγούμενα των επιχειρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει εισβολή στο Αφγανιστάν, για να γίνει εισβολή στο Ιράκ, που δεν έπεισαν και διαψεύστηκαν κιόλας. Μετά από αυτό, νομίζω ότι η κοινή γνώμη, βέβαια, ποιος την υπολογίζει? Δηλαδή, δυστυχώς δεν την υπολογίζουν. Αυτό δείχνει ότι και στις ΗΠΑ η δημοκρατία έχει πάει περίπατο. Η δημοκρατία των τραπεζών και των πετρελαίαδων, έτσι. Ναι, υπάρχει τώρα η δημοκρατία των τραπεζών και των πετρελαίαδων. Ναι, των πετρελαίαδων τέλειωσε με το Ιράκ και τη Λιβύη. Τώρα έχουμε των τραπεζών που έχουν κάποια άλλα συμφέροντα. Είναι και το θέμα της γεωπολιτικής κυριαρχίας. Αν και βλέπουμε πως όλη αυτή η υπερεθνική ελίτ προωθεί το θέμα του πολέμου παγκοσμίως. Δηλαδή δεν είναι μονάχα οι μεγάλες δυνατότητες που έχει η αμερικανική κυβέρνηση για προπαγάνδα. Αυτό που βλέπουμε από όλα τα μέσα ενημέρωσης είναι όλη αυτή η ελίτ, η υπερεθνική, η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντά της με τέτοιες επεμβάσεις σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο αμερικάνικο δηλαδή το φαινόμενο. Είναι ευρύτερο. Αυτό είναι, αυτή η υπερεθνική ελίτ είναι που εξυπηρετεί τα συμφέροντα αυτής της οικονομικής ελίτ που λέγαμε πριν, τους τραπεζίτες και τους μεγάλους επιχειρηματίες, οι οποίοι μπορεί να λέγονται πετρελαιάδες, πραγματικότητα κάθε τραπεζίτης είναι όμως. Δηλαδή η BP δεν βγάζει τα κέρδη από το πετρελαίο. Όχι, όχι. Θα βγάζει από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα πετρελαίου. Ακριβώς. Ένα άλλο θέμα που είναι ενδιαφέρον είναι ότι προσπαθούν να μας κάνουν
έναν πόλεμο ότι γίνεται μεταξύ Ισλάμ και Δύσης και χριστιανισμού. Ναι, εκεί η εκδοχή βέβαια είναι πάρα πολύ μπερδεμένη, ιδιαίτερα στη Συρία, γιατί έχουν να κάνουν με φράξεις, με παραφιάδες του Ισλάμ και με ομάδες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές, όπως η Αλ-Κάιντα. Η Αλ-Κάιντα φαίνεται τώρα να είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, οι αντάρτες έχουν εξολοθρεύσει τα χριστιανικά χωριά, τις εκκλησίες κτλ. Και η χριστιανική Δύση υποστηρίζει τους αντάρτες. Δεν υποστηρίζει το καθεστώς Άσαντ. Ναι, δεν θα πάρουμε όλους τους αντάρτες, αλλά κάποιες ισλαμικές φανατικές ομάδες, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι ιδεολόγοι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε και ευχολόγοι ότι ο Άσαντ είναι ένας καλός ηγέτης. Οι αντάρτες, επειδή είναι πάρα πολλά κομμάτια, πολλές παραφιάδες, οι οποίες χρηματοδοτούνται και η καθεμία από διαφορετική πηγή, ας πούμε, έχουν μια κοινή συνισταμένη. Είναι ισλαμιστές, πάντως πιο πολύ από το καθεστώς Άσαντ, και στην πράξη έχουν εξολοθρεύσει, ας πούμε, όλες τις εκκλησίες και όλα τα χριστιανικά χωριά. Αυτό είναι ένα και αυτό είναι φοβερό, δηλαδή, για το ότι η Ελλάδα απέχει από τέτοιες διαμαρτυρίες. Η Ελλάδα προσπαθεί τώρα με άλλους τρόπους να μπει μέσα. Απέχει και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αλλά το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όταν εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, καταλαβαίνουμε όλοι. Πού να μιλήσει. Ναι, δεν τολμάει, ας πούμε, να πει τίποτα. Στην Αθήνα τι έχουν, ας πούμε. Στην Αθήνα παίζεται ένα άλλο παιχνίδι και αυτό θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε σε άλλη φάση. Να μην φύγουμε ακόμα από το Συριακό. Στο παιχνίδι με το ταξίδι του Αντιπροέδρου και Υπουργού Εξωτερικών στην Αίγυπτο. Δηλαδή είμαστε μία από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατά κάποιο τρόπο δώσαμε διαπιστευτήρια στο δικτατορικό, στη Χούντα, τη στρατιωτική Χούντα της Αιγύπτου. Ναι, εντάξει. Παίζοντας ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρουμε. Και η δήλωση που έκανε ο Βενιζέλος για το Συριακό επίσης ήταν επαμφωτερίζουσα λίγο. Ήταν δήλωση πρόθυμου πάντως. Δηλαδή δεν ήταν η δήλωση που θα ταιριάζει, ας πούμε, στη θέση που παραδοσιακά κρατάει η Ελλάδα σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή και από η εποχή Σιμίτη έτυχε ο πόλεμος του κόλπου, αλλά η ρητορική της ελληνικής κυβέρνησης και η στάση της ήταν διαφορετική, δεν ήταν? Η ρητορική της ελληνικής κυβέρνησης άλλαξε με τον πόλεμο στην Λιβύη που χρησιμοποιήθηκε αναφαδόν η βάση της Ούδας και τώρα δεν μας έχουν ξεκαθαρίσει τι υποσχέσεις έδωσε ο Αβραμόπουλος στις Ηνωμένες Πολιτείες και για τη χρήση ακόμα του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Mm-hmm. Όπως επίσης το οποιοδήποτε ανταλλάγματα διπλωματικά ή άλλα, πιο σοβαρά δηλαδή, αλλά και απλά διπλωματικά ανταλλάγματα, συμφωνούνται εκ των προτέρων. Εδώ έχει ομολογηθεί ότι δεν υπάρχει καμία εκ των προτέρων συμφωνία. Όπως δεν υπήρξε στην περίπτωση της Λιβύης, έτσι δεν υπάρχει και τώρα, έτσι, ούτε στην περίπτωση της Αιγύπτου, ούτε στην περίπτωση της Συρίας. Αυτό είναι το. Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή το. Όχι ερασιτεχνισμός, είναι εξευτελισμός, θα έλεγα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια τακτική υπαλληλική. Ναι, ναι. Δεν έχουμε. Θεωρούμε αυτονόητο ότι δεν είμαστε κυρίαρχη χώρα και δεν χρειάζεται να μας ρωτάει κανένας για να χρησιμοποιήσει το έδαφος. Αυτό το είπε και ο Πρωθυπουργός στο λόγο του, ότι από το 2015 και μετά θα επανέλθουμε να είμαστε κυρίαρχη χώρα. Το άκουσα και να τρίχιασα. Να ομολογεί ο Πρωθυπουργός ότι έχουμε χάσει την κυριαρχία μας είναι κάτι το πρωτοφανές. Και δεν είναι ανάγκη να τα λένε και δημοσίως. Εγώ το σχολιάζω αυτό γιατί δεν υπάρχουν ούτε μη δημοσίως πληροφορίες για κάποιες τέτοιου είδους συζητήσεις ή μια τέτοια νοοτροπία. Μπορούν να γίνονται πράγματα τα οποία δεν θα λέγονται. Δηλαδή, στο παρελθόν υπήρξε μια τέτοια κίνηση. Όταν στον πόλεμο του κόλπου η Τουρκία είχε, στο δεύτερο, η Τουρκία είχε διαφοροποιηθεί, υπήρξαν κάποιες προτάσεις και συμφωνίες να μετακινηθούν αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία όμως θα χρησιμοποιούσαν τα αεροδρόμια νησίδων ή νησιών που αμφισβητεί η Τουρκία. Και οι Αμερικάνοι είπαν βεβαίως, πέταξαν τη σκουφιά τους, βεβαίως, μια χαρά. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοιους ανταλλάγματα που μπορεί να μην λέγονται δημοσίως, αλλά που πρέπει να υπάρχουν. Εδώ, ας πούμε, γιατί. Τι στοιχίζει, ας πούμε, να σταθμεύσει ένα στόλος ολόκληρος στο Καστελόριζο, λέω μια ιδέα, ας πούμε. Ή στο νησάκι της Ρώ, ακόμα καλύτερα, έχει. Είναι ωραία περιοχή, ας πούμε, για να περνάνε αεροπλάνο φόρα. Δηλαδή, στο κάθε τι, ακόμα και στον πόλεμο, σε αυτό το
το πολύ οδυνηρό δηλαδή αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν ένα κράτος κάποιοι κερδίζουν και κάτι κερδίζουν. Λοιπόν, θα πρέπει να ενεργείς ως κράτος, όχι να ενεργείς. Ως τι θα ενεργήσεις διαφορετικά δηλαδή. Πάντως, ένα από τα σχόλια που βλέπω μπροστά μου είναι ότι ο νέος αμερικανικός αιώνας που είχαν διακηρύξει οι νεοσυντηρητικοί άρχισε να ξεφτιλίζεται μάλλον μετά τις 6 Σεπτεμβρίου και τη συνάντηση της G20, όπου φάνηκε ότι ο Ομπάμα δεν είχε πλέον όλους τους πλούσιους, τους ηγέτες δηλαδή των σημαντικότερων χωρών των θεωρούμενων στο πλευρό του, και όπου φάνηκε ότι ο Πούτιν και οι Κινέζοι επηρεάζουν πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Ναι. Τουλάχιστον τη μερίδα της παγκόσμιας οικονομίας που επηρεάζει. Ακριβώς. Και την υποανάπτυξη. Όσο μεγαλώνει αυτό το μερίδιο, τόσο θα αποκτά και μεγαλύτερο βάρος λόγου. Γιατί και μόνο το γεγονός ότι έχει γίνει G20 από G7 μας δείχνει ότι μετατοπίζεται το κέντρο βάρους. Βέβαια, εδώ έχω να προσθέσω, μια και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ότι μέσα στις πλουσιότερες χώρες και τις δυναμικές εμφανίστηκε η Ισπανία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι δεύτερα, έχει το ασημένιο στην ανεργία. Και εμφανίζεται και η Τουρκία για τελείως γεωπολιτικούς λόγους, ενώ μέχρι τώρα ήταν μια χώρα με μεγάλη ανάπτυξη, ήδη έχει αρχίσει και έχει πάρει την κατιούσα. Ναι, και θα αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον, τα οποία δεν είναι της παρούσης όμως, δεν τα αντιμετωπίζει τώρα. Αντικειμενικά πάντως η Τουρκία, η Ιταλία και η Αίγυπτος είναι μεσαίες δυνάμεις. Φυσικά. Έχουν δηλαδή γεωπολιτικά ισχύ μεσαίας περιφερειακής δύναμης. Ακριβώς. Το λέω αυτό γιατί είναι γύρω-γύρω μας. Είναι ένα τρίγωνο γύρω από τα Βαλκάνια. Ιταλία, Τουρκία και Αίγυπτος από την κάτω πλευρά. Για την Τουρκία εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ έχουν ακουστεί πάρα πολλά σενάρια για τη διάλυση της Συρίας και πόσο θα επηρεάσει αυτό. Το σκέφτονται όμως, είδες ότι το σκέφτονται. Ναι. Μήπως μας γυρίσει ένα δύο μας τελικά η διάλυση. Πάντως μέχρι στιγμής η αποφασιστικότητα που δείχνουν για στρατιωτική επέμβαση μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ίσως να προσπαθούν έτσι να αποκτήσουν κάποια άλλα ανταλλάγματα. Χωρίς διάλυση θες να πεις. Χωρίς να πάρουν τα ανταλλάγματα χωρίς να τα διαλύσουν τυπικά. Ναι, ενδεχομένως, γιατί δεν γίνεται τελικά άμα δεν βρέξει κόλλο δεν τρως ψάρι. Δηλαδή πρέπει να υπάρξουν και χρυσές δυνάμεις που θα μπουν μέσα, εάν ο σκοπός είναι η εκδίωξη του Άσαντ. Αλλιώτικα χωρίς χρυσές δυνάμεις δεν μπορείς να εκδιώξεις τον Άσαντ. Πρέπει κάποιος να τον πιάσει από το χέρι και να τον πείσει από την καρέκλα. Χωρίς χρυσές δυνάμεις αυτό δεν γίνεται. Αυτοί ελπίζουν βέβαια ότι με την επιχείρηση των τριών ημερών θα εξοντώσουν τη στρατιωτική ικανότητα του καθεστώτος τόσο πολύ ώστε να κάνουν αυτή τη δουλειά οι αντάρτες. Εδώ τώρα θα φανεί να πάνε Αμερικανοί και υπάρχει και το άλλο σενάριο που φάνηκε με το Ιράκ, ότι γίνονται σε δύο φάσεις αυτά τα πράγματα. Πρώτα γίνονται βομβαρδισμοί και τα λοιπά και μετά γίνονται οι χερσαίες δυνάμεις. Για τους βομβαρδισμούς έχω μια επιφύλαξη. Αν θα έχει κατορθώσει ο Άσαντ να κάνει αυτό που κατόρθωσαν και κάνανε οι Σέρβοι στον πόλεμο στη Βοσνία, όχι στη Βοσνία, μετά τον πόλεμο στη Βοσνία, στους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Ναι. Να κρύψουν, δηλαδή. Να κρύψουν τα, και να μην μπορέσουν να παραναγκαστούν. Να τα βρουν και οι βομβαρδισμοί να μην πετύχουν τίποτα. Ναι, προφανώς, κάτι θα καταφέρουν. Ναι. Γιατί και ο Σαντάμ τα πήγε πολύ καλά σε αυτό το τομέα. Αλλά εντάξει, είναι άνηση η μάχη. Δεν μπορεί να κερδίσει στρατιωτικά, να κερδίσει στρατιωτικά η Συρία απέναντι στις ΗΠΑ. Δεν γίνεται αυτό. Θέλω από αυτή τη στιγμή να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν είναι καθόλου πιο ελαφρύ, αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Το έχει προετοιμάσει η Άννα και είναι για ένα κίνημα που ξεκίνησε υποτίθεται από την Ουκρανία. Και για πες μας, Άννα. Είναι για τις FEMEN. Τις γνωρίζουμε πολύ καλά. Είναι οι γυναίκες που κάνουν... Α, τις ωραίες διαδηλώτες. Τις γυμνώστες. Πρέπει να είναι και ωραίες για να είναι διαδηλώτες. Οι μη γυμνές, όντως, ιδρύθηκε στην Ουκρανία, αλλά έχει έδρα στο Παρίσι. Αυτές οι γυναίκες εμφανίζονται σε διάφορα σημεία, την κατάλληλη ώρα, να πούμε, στο κατάλληλο μέρος και διαδηλώνουν τόσο για την ομοφοβία, για τα δικαιώματα των γυναικών, για διάφορα τέτοια θέματα. Πρόσφατα, μάλιστα, έχει δημιουργηθεί μια ταινία για αυτές τις
διαδηλώτριες, που ονομάζεται. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε στον αέρα, Κώστα. Να το πούμε. Να το πούμε κανονικά. Η Ουκρανία λοιπόν δεν είναι, πώς να το πω, οίκος ανοχής, να το πω ευγενικά. Είχε την τιμητική του στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Μπορούμε, βλέπουμε και το συγκεκριμένο σποτ. Προβλήθηκε εκτός συναγωνισμού. Εκεί μάθαμε ότι πίσω από τις FMN κρύβεται ένας άνδρας, ο Βίκτορ Σβιάτσκι, ο οποίος μάλιστα, Κώστα, ξυλοκοπήθηκε άγρια από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας λόγω του συμβουλευτικού ρόλου που έχει στην οργάνωση. Το ντοκιμαντέρ, όπως είναι φυσικό, ξεσήκωσε κύματα ενθουσιασμού στο φεστιβάλ και καταλαβαίνουμε ότι αυτό έγινε γιατί έρχεται σε μια εποχή που η ομοφοβία είναι κάτι που Διάλεξες πολύ σεμνές σκηνές. Ναι, είναι η αλήθεια. Ναι, είπα για πρώτη εκπομπή. Να είμαστε λίγο. Πάντως, επικοινωνιακά είναι πολύ πετυχημένες αυτές οι διαδηλώσεις. Δηλαδή, ναι, εκμεταλλεύονται τα αρνητικά χαρακτηριστικά των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως για να προβάλλουν κάποιο καλό σκοπό. Ξέρουν ότι η τηλεόραση μόλις δει γυμνό στήθος θα τρέξει, βγάζουν γυμνό στήθος και με 10 άτομα, ας πούμε, και στοιχειώδη οργάνωση πέσουν σε όλες τις τηλεοράσεις παγκοσμίως. Με τη διαφορά όμως ότι είναι και προκλητικό, γιατί πήγανε και σε κάποιες χώρες όπως η Τινησία, που είναι μουσουλμανικές και είναι διαφορετικά τα ήθη. Αν έχουν ένα σύμβουλο που θα είναι και μουσουλμάνος, θα τους λέει τέτοια, ας πούμε, λαθάκια να μην τα κάνουν. Αλλά εκεί βέβαια έγινε αναστάτωση και, δεν. Εντάξει, δείχνει όμως τη διαφορά κουλτούρας, έτσι. Ακριβώς. Αυτή είναι μια δυτική, ας πούμε, άποψη υπέρ διαδήλωσης. Προφανώς σε άλλες κοινωνίες θα πρέπει να προσαρμοστεί. Δεν έχει τόση επιρροή και φυσικά ξεσηκώνει αντιδράσεις, όπως είναι φυσικό. Θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, στη γειτονική Τουρκία, για να δούμε κάτι το διαφορετικό. Εκεί πέρα επικρατεί η συνήθεια των γάμων ηλικιωμένων με πάρα πολύ νέες κοπέλες. Α, ηλικιωμένων ανδρών. Ναι. Ανδρών. Όχι γυναικών, Όχι, όχι. Μπορούμε να δούμε το βιντεάκι. Οι γάμοι ενηλίκων, να μην πούμε ηλικιωμένων, είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην Τουρκία. Ένας στους τρεις γάμους στην Τουρκία είναι με ανήλικη. Στο 28% των τουρκικών γάμων, οι νύφοι είναι κάτω των 18 χρόνων. Μελέτη που δημοσιεύει η Χουριέτα αναφέρει πως ξεπερνούν τις 181.036 οι ανήλικες νύφες στην Τουρκία. Όλα ξεκινούν αφού οι κόρες θεωρούνται οικονομικό εμπόδιο για τις οικογένειές τους. Έτσι, οι οικογένειες υποχρεώνουν τις κόρες τους να παντρευτούν από νεαρότατη ηλικία και έτσι παίρνουν πρίκα. Ξεπερνούν τις 20.000 οι οικογένειες στην Τουρκία που ζήτησαν άδεια να παντρέψουν τις κόρες τους, που ήταν κάτω των 16 χρόνων. Υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο ρυθμό των γάμων με ανήλικη και της οικογενειακής φτώχειας. Αλλά και οι ανήλικες νύφες βλέπουν το γάμο τους έναν τρόπο να ξεφύγουν από τη μιζέρια της πατρικής τους οικογένειας. Όπως είναι φυσικό, τα κορίτσια αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σχολείο για να αναλάβουν τα συζυγικά τους καθήκοντα. Υπολογίζεται πως το 97,4% των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο λόγω αραβώνα ή γάμου είναι μαθήτριες, σύμφωνα με στοιχεία του Τουρκικού Υπουργείου Παιδείας. Περίπου 50% των γάμων μεταξύ ανηλίκων κάτω των 18 γίνονται μεταξύ αμόρφωτων. Μόλις το 31,7% αυτό των γάμων γίνονται με ανθρώπους που δεν πήγαν σχολείο, αλλά έχουν αποκτήσει κάποια μόρφωση. Η μελέτη δείχνει πως οι αμόρφωτες ανήλικες νύφες είναι εύκολα θύματα σε φυσική, συναισθηματική και σεξουαλική βία. Η άγνοια αποτελεί προϋπόθεση όσο και επακόλουθο ενός γάμου ανήλικης.
Το 8,6% των γυναικών στην Τουρκία, κάπου δηλαδή 2.617.566 άτομα, είναι αγράμματες. Έτσι, οι γάμοι σε πρόωρη ηλικία παρατηρούνται σε οικογένειες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Ο γάμος ανήλικης σημαίνει πως η γυναίκα αποκτά άνηση θέση στην κοινωνία και περιορίζει τις ευκαιρίες στη ζωή της. Οι πρόωροι γάμοι είναι ένα ζήτημα που παραβιάζει τα βασικά δικαιώματα των παιδιών και περιορίζει το καθεστώς των γυναικών. Παρόμοιοι γάμοι φυλακίζουν τις γυναίκες σε ένα φαύλο κύκλο άγνοιας, φτώχειας και εξάρτησης που κλέβει το μέλλον τους. Ακόμα και ένα νεαρό κορίτσι θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέξει πότε και ποιον θα παντρευτεί. Πρέπει να επιτραπεί στα νεαρά κορίτσια να μείνουν νεαρά κορίτσια. Από τη μία λοιπόν, Κώστα, βλέπουμε νεαρές κοπέλες να χάνουν κάθε δικαίωμα, να έχουν μια άνηση θέση στην κοινωνία, να τους επιβάλλεται να παντρευτούν και ποιον θα παντρευτούν και τι θα κάνουν στη ζωή τους, και από την άλλη γυναίκες όπως οι ΦΕΜΕΝ που μάχονται για αυτά τα δικαιώματα, για να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Πολύ ωραίο θέμα πάντως, έτσι. Καταπληκτικό θέμα, μπράβο. Και έχεις βέβαια και πολύ ωραία πλάτα, δεν ξέρω πού θα βρήκες. Από τη Χουριέτ. Από τη Χουριέτ, ναι. Από το site της Χουριέτ. Πολύ καλό. Βέβαια πρώτα, όπως το λένε, προηγείται η κοινωνική κατάσταση και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ή ας πούμε δεν φαντάζομαι να υπάρχει αύξηση, μείωση θα υπάρχει του γάμου των ανήλικων κοριτσιών τα τελευταία χρόνια. Αλλά το ότι είναι ακόμα το 1/3, όπως άκουσα στο ρεπορτάζ, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι είναι αυτή η κοινωνία όμως. Ακριβώς. Και ήθελα... η Ελλάδα έτσι ήταν. Ήταν το 1924, ναι, ναι, ας πούμε, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να δείξω ότι στην Τουρκία που προσπαθεί, δηλαδή είναι δύο κόσμοι η Τουρκία, για όσους έχουν επισκεφτεί, και είχα την τύχη να κάνω πολλά ταξίδια, δημοσιογραφικές αποστολές, συνάντησα αυτούς τους δύο κόσμους. Δηλαδή έναν κόσμο με πολιτιστικά ανώτερο επίπεδο, μπορώ να πω μερικές φορές μου είχαν τρομερή εντύπωση. Ευρωπαϊκά. Ήταν ίσως καλύτερα και από ευρωπαϊκά, δηλαδή βρέθηκα σε μια δεξίωση όπου μου έκανε εντύπωση ότι όταν μία από τις συνδετημόνες σηκωνόταν, σηκωνόταν όλοι οι άντρες. Mm-hmm. Δηλαδή, μια ευγένεια και με ένα savoir vivre, να το πούμε έτσι, τελείως διαφορετικό που δεν το έχω συνηθίσει. Κανόνες συμπεριφοράς, ναι, ναι, πόλης, και μάλιστα πόλης, ας πούμε, με παράδοση. Ναι, δηλαδή, ακριβώς. Σχεδόν αριστοκρατικές. Σε αντίθεση, βέβαια, με κάποιες συνοικίες που συναντάς ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη, όπου είναι... επικρατεί το η μαντήλα, ναι, κτλ. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης προέρχεται από αυτές τις επαρχίες όμως. Ακριβώς. Που έχουν πάει εκεί. Ακριβώς. Για λόγους οικονομικούς, είναι εσωτερικοί μετανάστες. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα που στην Τουρκία αντιμετωπίζεται αυτό, το θεωρούν πρόβλημα. Και εντάξει, μπορεί να είναι αναποτελεσματικές οι πολιτικές που έχουν υιοθετήσει ως τώρα, αλλά πάντως το θεωρούν, είναι ένα πρόβλημα που το συζητάνε. Από πολλές απόψεις. Γιατί αυτό συνδέεται, για παράδειγμα, με τη μεγάλη γεννητικότητα που έχουν αυτοί οι πληθυσμοί, οι Κουρδικοί και της Νοτιοανατολικής Τουρκίας. Είναι σχεδόν 5, αναλογούν 5 γεννήσεις σε κάθε γυναίκα. Όταν στα παράλια της Μικράς Ασίας το αντίστοιχο ποσοστό είναι 2,3. Άρα, δηλαδή, σε λίγα χρόνια ο πληθυσμός που έχει σχεδόν ευρωπαϊκές συνήθειες θα είναι πολύ μικρότερος σε σύγκριση με τον υπόλοιπο. Δηλαδή και αυτοί έχουν δημογραφικό πρόβλημα, αλλά από άλλη σκοπιά, όχι σαν το δικό μας. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Να περάσουμε λίγο στα δημοσιογραφικά τα δικά μας. Πώς βλέπεις την καινούρια δημόσια τηλεόραση? Εντάξει, αυτό είναι απλώς η οπτική απόδειξη της έλλειψης δημοκρατίας, της έλλειψης, πώς να το πω, της έλλειψης κουλτούρας ευρωπαϊκής, της έλλειψης στοιχειώδους συνεννόησης. Δηλαδή, η μεν κυβέρνηση παριστάνει ότι εφαρμόζει τους νόμους, παριστάνει ότι είναι ευρωπαϊκή χώρα, παριστάνει ότι είναι
κυρίαρχη χώρα που έχει και τηλεόραση και εμείς παριστάνουμε ότι την πιστεύουμε. Κάπως έτσι, ας πούμε, το βλέπω. Αυτό είναι ένα αστείο. Από την άλλη, όμως, βλέπω και την αδυναμία της κοινωνίας να αντιδράσει. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις. Εγώ για να διαβάσω τις εναλλακτικές προτάσεις έχω ψάξει πάρα πολύ. Και δεν τις ξέρει κανένας, ούτε το μισό της εκατό του πληθυσμού. Ποιες είναι οι εναλλακτικές προτάσεις και ποιος τις προτείνει. Καταρχήν δεν τις έχει προτείνει. Αυτός που θα έπρεπε. Αυτός που θα έπρεπε. οι οργανώσεις, οι δημοσιογραφικές. Οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις και τα κόμματα. Αυτή θα έπρεπε. Η Βουλή. Αυτή θα έπρεπε. Αντί γι' αυτό. Δεν είναι πρόταση η επιστροφή σε ένα καθεστώς το οποίο όλοι το έχουν κατηγορήσει. Έτσι. Και μιλάω για την ΕΡΤ. Την οποία και εσύ και εγώ έχουμε υπηρετήσει επί πολλά χρόνια. Στο παρελθόν και είχαμε και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ναι, πράγματι. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι άλλο, πιο προσωπικό. Τι γίνεται με τον ΦΛΑΣ? Κοίταξε, ο ΦΛΑΣ εγώ το έχω δει ως μια εναλλακτική για την κρίση, ως μια εναλλακτική για τα μέσα ενημέρωσης τα οποία οδηγούνται σε απαξίωση και κλείσιμο. Επειδή ο ΦΛΑΣ ανήκει στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, έτσι. Και γι' αυτό το θεωρώ καθαρό παράδειγμα. Όταν κλείνει μια επιχείρηση, καταστρέφονται παραγωγικές δυνάμεις. Δηλαδή και εξειδικευμένοι άνθρωποι μένουν άνεργοι και εξοπλισμός μένει αχρησιμοποιητός. Απαξιώνεται. Δηλαδή, ας πούμε, για να το καταλάβει ο κόσμος, τη μοκέτα που χρησιμοποιούμε εδώ στο στούντιο, για να την αγοράσουμε, ξοδεύουμε χρήματα να την πάρουμε, έτσι. Αν όμως την ξυλώσουμε, την πετάμε στα σκουπίδια. Δεν διατηρεί καμιά αξία, ή υπολογιστές, ή οτιδήποτε άλλο, ή προβολής, ας πούμε. Άμα τους ξυλώσεις και το διαλύσεις στο μαγαζί, δηλαδή, δεν πρόκειται να έχει καμιά αξία. Μια επιχείρηση, λοιπόν, έχει μια τέτοια αξία. Είναι μια παραγωγική δύναμη. Αυτές, λοιπόν, οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να διαλυθούν λόγω της κρίσης, πρέπει να διατηρηθούν. Με κάποιο τρόπο. Αν δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης, δεν θα πρέπει να καταστρέφεται η επιχείρηση, θα πρέπει να μπορεί να συνεχίζει. Και υπάρχουν λόγω της κρίσης πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις, όχι μόνο στον χώρο του μέσου ενημέρωσης, οι οποίες θα ήταν βιώσιμες υπό κανονικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά διαλύονται. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι μια μεγάλη εμπορική επιχείρηση έχει οικονομικά προβλήματα και πρέπει να κλείσει, τι θα κερδίσει, ας πούμε, πρώτος ο ιδιοκτήτης, εάν ξυλώσει τον εξοπλισμό? Δηλαδή, την ταμπέλα που γράφει που στοίχησε ένα καλό λεφτά, ναι, ας πούμε, ναι. Αν δεν ξυλώσει, δεν αξίζει τίποτα. Ναι, ή τον υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο λογιστής, αν πας να τον πουλήσει στο μοναστηράκι, δεν θα πάρει ούτε 15 ευρώ, ας πούμε. Γιατί είναι απαξιωμένο μοντέλο, ας πούμε, είναι παλιό μοντέλο. Η δύναμη μιας επιχείρησης όμως, εν προκειμένου μιας εμπορικής επιχείρησης, είναι το sales force, δηλαδή η ικανότητά του να πουλάει. Η ικανότητα να πουλάει είναι άειλο πράγμα. Δεν μπορείς να το καταστρέψεις αυτό το πράγμα, γιατί θέλεις πάρα πολλά χρόνια μετά για να το ξαναδημιουργήσεις, μεγάλες επενδύσεις και πολύ κόπο, πολλούς ανθρώπους να δουλεύουν για πολλά χρόνια. Άρα είναι μία διέξοδος αυτή, δηλαδή το να μπορούν οι εργαζόμενοι οι ίδιοι να δουλέψουν τις επιχειρήσεις. Και το ίδιο θεωρώ ότι μπορεί να γίνει και στα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, γιατί να πάω εγώ υπάλληλος, που να σου πω τώρα, στον Αλαφούζο ή στο Σταρ, ας πούμε, και να μου πούνε ότι πάρε 500 ευρώ να δουλέψεις. 500 ευρώ μπορεί να τα βγάλω και μόνος μου, δουλεύοντας το μαγαζί μου, ας πούμε, ως εργαζόμενος σε μια συνεταιριστική επιχείρηση. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ενώ μια ιδιωτική επιχείρηση με βάση την προηγούμενη νομοθεσία δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, γιατί πρέπει να μου πληρώσει, ας πούμε, 2.000. Έτσι δεν είναι? Αυτός είναι, υποτίθεται, ο λόγος που μια υγιής ή βιώσιμη επιχείρηση λόγω της κρίσης κλείνει. Επειδή δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ή έχει μεγάλα δάνεια. Πέρασες τώρα από την... Το θεωρώ, δηλαδή, και το θέμα του ΦΛΑΣ μέρος της λύσης του προβλήματος της κρίσης. Δεν το βλέπω ξεκομμένα τι να κάνουμε εμείς, ας πούμε, για το μαγαζάκι μας. Τι είμαστε εμείς? Είμαστε 50 εργαζόμενοι, 52, μέσα σε χίλιους που χάνουν κάθε μέρα τη δουλειά τους. Ακριβώς. Κάθε μέρα χίλιοι Έλληνες χάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς τι είμαστε? 52. Άμα το δούμε έτσι, δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να το δούμε ως μέρος της λύσης. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο κάθε εργαζόμενος ο οποίος χάνει τη δουλειά του? Να προσπαθήσει να διατηρήσει την επιχείρηση. Να μην καταστραφεί αυτή η παραγωγική δύναμη, ας πούμε. Και άμα κάποια στιγμή το καταλάβει και η κυβέρνηση, αυτό πρέπει να κάνει. Να το ενισχύσει αυτή την τάση. Το άσχημο είναι ότι δεν έχουμε πρόταση από το συνδικαλιστικό μας σωματείο, ούτε πρόταση λύσης, αλλά και τα μέτρα που παίρνουν, δηλαδή. Το αντίθετο θα λέγαμε. Ναι. Σαμποτάρουν με την άγνοιά τους και με τις μεταξύ τους, ας πούμε, αντιθέσεις
τέτοιες πρωτοβουλίες. Δεν υπάρχουν αντιθέσεις. Κάνουν... Αντιθέσεις τώρα δεν υπάρχουν, γιατί εδώ βλέπουν να συμπλέει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ στην Ρεσία. Ναι. Αυτό είναι οι κάτι αντιθέσεις το έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν υπάρχει καμία συνεννόηση για κανένα άλλο θέμα εκτός από το ότι θα κοροϊδέψουμε τους ψηφοφόρους μας. Δηλαδή τους ανθρώπους που θα μας ψηφίσουν. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν αυτό λέγεται δημοσίως, δεν πρόκειται να περπατήσει. Ως εκ τούτου και στα σωματεία, έχουμε φτάσει σε αυτό που έχουμε στην πολιτική σκηνή. Άλλα λέμε προεκλογικά, άλλα κάνουμε την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό έχουμε οδηγηθεί σε μια απαξίωση προς τον συνδικαλισμό, η οποία βέβαια συμφέρει και την κυβέρνηση με τον τρόπο που κάνει τα σχόλια εναντίον των συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων. Και τα. Πώς το λένε, η λύση πάλι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις, είτε μιλάμε για την πολιτική σκηνή για ένα σωματείο ή για την Ένωση Τάκτων, ας πούμε, μια και είμαστε εμείς δημοσιογράφοι, είναι η ίδια, δηλαδή η δημοκρατία. Δεν γίνεται να μην ρωτάς τους πολίτες που αφορά η κάθε απόφασή σου. Το ίδιο και στο σωματείο. Δεν γίνεται το σωματείο να έχει μπει σε ένα αυτόματο πιλότο και να μην ξέρει να κάνει τίποτα απολύτως. Δηλαδή για κάθε 30 απολύσεις κάνουμε 24 ώρες απεργία. Το ξέρουμε και οι εργοδότες αυτό, το ξέρουμε όλοι μας. Και μία μέρα και όχι Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων, ναι. Έτσι, συνήθως μέρα της εβδομάδας που δεν χάνουν και πολλά. Ναι, δηλαδή όταν λέει ο λογιστής σε κάθε επιχείρηση, λέει θα απολύσω τόσο θα μου πάει η απόλυση, τόσο η αποζημίωση και τόσο η απεργία. Η απεργία δεν είναι κέρδος. Είναι κέρδος ακριβώς. Είναι κέρδος γιατί εκείνη η μέρα δεν πουλάνε φύλλα. Δεν θα πληρώσω βεροκάματα μία μέρα, εντάξει, θα τα φέρω μια ή άλλη, ας πούμε, σου λέει. Άμα μου κάνουν και δύο και τρεις μέρες απεργία, ακόμα καλύτερα. Θέλω να ευχαριστήσουμε, Αντώνη, γιατί... Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για την παρουσία σου, για αυτά που μας είπες. Και για την παρουσία σας, είπα, έτσι. Αλλά, δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι καταπέσατε. Συνήθως δεν είμαι κάτι κοπόνα. Θέλω να ευχαριστήσω και όσοι είχαν την υπομονή να παρακολουθήσουν την πρώτη αυτή εκπομπή. Ελπίζω να σας δούμε και πάλι, να μας δείτε και πάλι. Και... Θα τα πούμε πάλι αύριο, 11 με 12 θα είμαστε εδώ, ένας τρελός κόσμος. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.